σε θετική κατεύθυνση αυτό. Καταρχήν να πούμε το θέμα της διαφθοράς, το φακελάκι, αυτό που λέμε, η ανάγκη λογοδοσία, είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά και με τα οποία και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι κάτι που το ξέρουμε και που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά για να ολοκληρώσω όμως, λέει η κυρία Παπακώστα ότι έτσι θα έχουν ασφαλή πρόσβαση άνθρωποι στις δημόσιες δομές. Εγώ θα πω όμως ότι η πρώτη παρέμβαση, πέραν της τιμωρίας και της λογοδοσίας και που πρέπει να υπάρξει, αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι να μην υπάρχουν οι δημόσιες δομές. Εδώ βλέπουμε ότι οι δημόσιες δομές μέρα με την ημέρα διαλύονται και οι άνθρωποι πραγματικά μένουν εντελώς ακάλυπτοι. Καρκινοπαθείς που είδατε, εγώ είμαι της ψυχικής υγείας, βλέπω τους ανθρώπους να φεύγουν, να μην έχουν χώρους να πηγαίνουν, να κλείνουν τα άσυλα, να μην υπάρχουν δομές να τις αντικαταστήσουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι η βασική, ας πούμε, από μια κυβέρνηση, η βασική παρέμβαση στον χώρο της υγείας, καταρχήν είναι η στήριξη των δομών αυτών και η στήριξη όλων των ανθρώπων, δηλαδή η στήριξη των γιατρών που δουλεύουν, γιατί αυτή τη στιγμή οι δομές αυτές δουλεύουν πραγματικά με την ψυχή των γιατρών και των θεραπευτών που τις κρατάνε. Έτσι δεν είναι. Αλλά κάποιοι επιτίδια μαυρώνουν αυτή την τιτάνια προσπάθεια. Αλλά η οποία... θα βάλουμε θα πούμε όχι, όχι στο φακελάκι, όχι στη διαφθορά, αλλά συγχρόνως θα πούμε ότι εμείς στηρίζουμε αυτές τις δομές, στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δίνουν αγώνα αυτή τη στιγμή και οι γιατροί δίνουν αγώνα και συγχρόνως πιστεύουμε σε αυτούς. Δεν τους παρουσιάζουμε μόνο σαν. Δεν λέω ότι το κάνει το Υπουργείο, αλλά λέω ότι δεν τους παρουσιάζουμε βασικά σαν κλέφτες, σαν ας πούμε απατεώνες και μόνο με το φακελάκι. Γιατί πραγματικά εγώ που έχω τύχει να συνδιαλλαγώ με δημόσια νοσοκομεία αυτόν τον καιρό, με οικογενειακά ζητήματα αλλά και με ψυχιατρία, αν δεν ήταν ας πούμε η ψυχή του γιατρού και το φιλότιμό του, δεν θα είχε ζήσει ο άνθρωπός μου. Κυρία Κατριβάνου, και να πω και το τελευταίο, αν μου επιτρέψετε. Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες στη διαφθορά μέχρι τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κανά, έτσι, που πάει η κυρία Μαλιό, που διώκεται η πρώην πρόεδρος του Κανά, γιατί υπάρχει τρύπα κλπ. Έχει πάρει 5,5 εκατομμύρια να πληρώσει τα κέντρα πρόληψης. Δεν έχουν πληρωθεί τα κέντρα πρόληψης, δεν ξέρουμε που έχουν πάει τα λεφτά. Η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα, όπως γνωρίζετε. Έχει πάει. Σαφέστατα έχει πάει, αλλά δεν το έκανε έτσι, κυρία Μαλιώρη. Σαφώς υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Υπάρχει backup, υπάρχει σχέση με υπουργεία. Δεν συνέπραξε μόνη της. Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει νομικό ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό προέχει και αυτό πρέπει να καλυφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι πολιτικές ευθύνες και όλα αυτά είναι μια δεύτερη κουβέντα που είναι περισσότερο διαπιστωτική. Αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες, νομίζω, πέρα από το να έχουν κοινωνικές δομές που δεν τις έχουν στο επίπεδο που τις έχουν πληρώσει, που τις έχουν ανάγκη, είναι να δούνε κάποιον επιτέλους από αυτούς που βάζει το δάχτυλο στο μέλι ή πολλούς από αυτούς που έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι να οδηγούνται εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Αυτό και συγχρόνως πιστεύω ότι οι πολίτες περιμένουν να δούνε ότι δεν θα πεθάνουν στον δρόμο. Σαφώς, που λέει ο λόγος. Έτσι, ότι όπως είπατε, οι καρκινοπαθείς και οι ψυχικά ασθενείς και αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα σε εξαρτήσεις και παντού, που είναι πραγματικά χωρίς στήριξη αυτή τη στιγμή Γιάννη, σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα λεπτό, κύριε Παπακώστα, κάτι ήθελε ο συνάδελφος να ρωτήσει. Εγώ ήθελα να πω ότι και οι περιπτώσεις των άκρων, δηλαδή το να λέμε ότι είναι διαλυμένο το σύστημα υγείας. Ενώ νομίζω ότι όλοι μας έχουμε εμπειρία, καλό θα ήταν να μην είχαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε λίγο ούτε πολύ κάποιοι έχουν. Και από την άλλη να λέμε ότι, ξέρετε, οι λιγοστοί γιατροί που έχουν μείνει εκεί γιατί τους υπόλοιπους τους απέλυσαν, κακοπληρώνονται, είναι αυτοί οι οποίοι το κρατάνε και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δουλεύουν στο νοσοκομείο και να κρατούν εμάς υγιείς, είναι δύο ακραίες περιπτώσεις. Πράγματι, λείπουν λεφτά από την υγεία. Εγώ το λέω και στις δύο και η κυρία Κατριβάνου και η αρμόδια υπουργός εδώ ξέρει και πολλά παραπάνω. Λείπουν λεφτά από την υγεία. Και όπου λείπουν λεφτά από την υγεία υπάρχουν προβλήματα πραγματικά. Όμως και τον καιρό που υπήρχαν λεφτά στην υγεία βλέπαμε το πάρτι. Τουλάχιστον ας τελειώσει τον απλοκάμι. Ας κοπεί τον απλοκάμι. Το ένα μετάλλο μαζί. Να μου επιτρέψετε εγώ να πω το εξής. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως μέσα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν κλείνει δομές. Από την άλλη πλευρά έχει δηλαδή πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, από την άλλη πλευρά έχει και αδυναμίες.
αυτές τις αδυναμίες εμείς καθημερινά, γι' αυτές εργαζόμαστε στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τις αναχαιτήσουμε. Θέλω να σας πω ότι με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη οι πολίτες προσφεύγουν και παίρνουν υπηρεσίες υγείας από τις δημόσιες δομές. Απόδειξη αυτού που σας λέω είναι το εξής. Κάθε μέρα τα κέντρα υγείας, δηλαδή η πρωτοβάθμια φροντίδα, δέχεται πληθώρα επισκέψεων και ανταποκρίνεται πολιτών οι οποίοι θέλουν να φροντίσουν την υγεία τους. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ίδια προσωπικά έχω αναλάβει μια εκστρατεία σε όλη τη χώρα, η οποία αφορά σε δωρεάν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για την υγεία του γυναικείου πληθυσμού, που έχει να κάνει με τεστ κατά Παπα-Νικολάου, με κλινικό έλεγχο μαστού, με μαστογραφίες όπου απαιτείται. Και παράλληλα, αυτή την ώρα ετοιμάζεται πιλωτικά ένα πρόγραμμα κατοίκων παράδοσης φαρμάκων για ευπαθείς πολίτες, όπως είναι καρκινοπαθείς. Αυτό σε τι χρονικό διάστημα θα αποδώσει, τρέχουν κυρία Παπακώστα? Αυτά τρέχουν συνεχώς. Ξεκίνησε και θα συνεχίζεται σε μόνο μην πέσει στη παράλληλα, εκεί για τις προλήψεις. Προσέξτε τώρα να σας πω. Απλώς ήδη, μην ανοίξουμε όλα τα θέματα. Θέλω να ενημερώσω για αυτό που λέμε. Μας καίνα αυτή τη στιγμή. Να κλείσουμε αυτά, με αυτό, κύριε αυτή είναι πολιτική. Σωστό. Αυτή είναι πολιτική. Η πολιτική που ανακουφθεί στους πολίτες. Θέλω να σας πω ότι θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία από το βήμα σας να πω ότι ήδη από τον Αύγουστο μήνα τρέχει σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας πρόγραμμα κάλυψης ανασφάλισης των πολιτών κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και είναι σημαντικό να μην αφήνουμε κανέναν πολίτη αφρόντιστο. Άρα λοιπόν δεν είμαστε στην εποχή εκείνη που οι πολίτες ήταν αφρόντιστοι, γιατί μια μεγάλη μερίδα τους ήταν έξω από το δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα μπαίνουν όλοι μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και ιδίως τα παιδιά, με τους εμβολιασμούς τους, με την πρόληψη και με την προαγωγή της υγείας τους, που επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Λοιπόν, τώρα κυρία Παπακώστα, ερχόμαστε στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα. Είναι καυτή η πολιτική επικαιρότητα. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι την εμπλοκή στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, την μη επιστροφή της Τρόικας, το βαθμό δυσκολίας που βάζει την κυβέρνηση ζητώντας επιπρόσθετα μέτρα και βέβαια το ερώτημα που έχω να σας κάνω και νομίζω ότι θα πιάσει τη σκυτάλη και ο Γιάννης στη συνέχεια να το συνεχίσει είναι: βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαπραγμάτευση που θα φέρει ρήξη και ενδεχομένως εκλογικό ευνηδιασμό, ή πιστεύετε ότι κάπου θα καταλήξουμε και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τα επόμενα βήματα και την μετάβαση στην κανονικότητα με απότερο στόχο την προεδρική εκλογή και την εξέβρεση των 180? Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, απαντώντας στην κοινή λογική. Εγώ είμαι οπαδός, κυρία Κλήτου και κύριε Χριστάκο, και η αγαπητή συνάδελφος το ξέρει, γιατί με έχει ζήσει και στην Βουλή. Είμαι οπαδός της σχολής της κοινής λογικής. Τι λέει η κοινή λογική? Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι εύκολη. Έχει σημεία τα οποία ρέουν εύκολα, έχει και σημεία τα οποία χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Η κυβέρνηση ήταν η κυβέρνηση, πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ότι τελειώνουμε. Εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι καλό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή το τελικό αποτέλεσμα εκτιμούμε ότι είναι καλό, ότι δεν υπάρχει δρόμος τον οποίο διανύουμε με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία καθημερινά λύνουμε. Διαπραγματευόμαστε, λύνουμε μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κλείσιμο. Αυτό είναι το ένα. Αυτό λέει είναι η κοινή λογική. Είναι το κομβικό σημείο τώρα. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, κύριε Παπακώστα, εδώ. Αυτό κάποιος που θέλουμε... κάνει πίσω, κάποιος χάνει. Win-win είναι δύσκολο θα να υπάρξει. Θα σας πω το εξής. Μέχρι σήμερα. Αν ήμασταν εμείς μόνοι μας και ήταν η Ευρώπη μια άλλη ξεχωριστή οικογένεια και ήμασταν απέναντι, τότε ναι, θα είχατε δίκιο, κύριε Χριστάκο. Από την ώρα που είμαστε όλοι μέλη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία έχει πληγεί από την οικονομική κρίση εδώ και 5-6 χρόνια, αντιμετωπίζουμε με ένα κοινό δικό χάρτη τα ζητήματά μας, πολλές φορές με συγκρούσεις, γιατί υπάρχουν διαφορές μέσα σε μια οικογένεια, στην προκειμένη περίπτωση στην Ευρώπη, αλλά και με επίλυση των προβλημάτων μας και με στήριξη παράλληλα, που αν θέλετε θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εσείς συμφωνείτε, ας πούμε, με τον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι το Πασόκ έχει φρενάρει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνει? Γιατί φαγώνεστε τώρα? Γιατί το ένα σκέλος είναι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, που έχει τις δυσκολίες. Στο άλλο είναι ότι ξαφνικά η συγκυβέρνηση έχει κάτι που λέει ένα συνάδελφος, θα ρωτήσετε τον ίδιο, εμένα μη με ρωτήσετε. Γι' αυτό εγώ να σας πω για αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως. Η κοινή λοιπόν λογική τι λέει, κύριε Χριστάκο και κυρία Κλήτου? Η κοινή λογική λέει ότι όταν ένα μήνα πριν
Η Eurostat βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν μηδενικό έλλειμμα, ένα το κρατούμενο, στα δημοσιονομικά της. Και έχει από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Γερμανία, το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξη, δείχνει ουσιαστικά μη ομαλοποίηση. Άρα και λοιπόν οι εκλογές, ναι, βεβαίως, δεν είπαμε ότι φτάσαμε στην εποχή των παχαίων αγελάδων. Βεβαίως, μα αυτό ήταν αυτό. Η κρίση. Μα με αυτά παλεύουμε. Αυτό ήταν η επιπτώση. Το θέμα είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα. Θέλουν μεταρρυθμίσεις. Μας λένε ότι δεν τις κάναμε αυτές που έπρεπε. Ναι, βεβαίως. Το Πασόκ, και δεν σας το θέτω εγώ τυχαία το ερώτημα. Το Πασόκ λέει ότι εγώ ασφαλιστικά και τέτοια πράγματα δεν ανοίγω. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει εσείς θέτε που δεν τα παίρνουμε. Και το Πασόκ λέει εσείς είσαστε καλύτεροι από τη Μέρκελ που θέλετε να τα ανοίξετε. Ο καθής εφοετάχθη, θα έλεγα εγώ, στο Υπουργείο Υγείας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη Βουλή, η κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωποι να κάνουν τη δική τους. Θέλω να πω το εξής. Ακούστε. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε πράγματι μία συζήτηση. Η κυβέρνηση αποτελείται από δύο κόμματα. Δεν σημαίνει επειδή συγκυβερνούμε ξαφνικά αφομοιώσαμε ο ένας τον άλλον και ξαφνικά ταυτιζόμαστε σε όλα. Όχι βεβαίως. Και επειδή δεν υπήρχε και νοοτροπία παλιότερα στη χώρα συγκυβέρνησης, αυτά προκύπτουν. Ομαλοποιούνται όμως μέσα από το διάλογο που κάνουμε, με διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο καταρχήν και να μην πάμε πίσω αγνώντας τις θυσίες και όσα κατορθώσαμε μέχρι τώρα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το στοίχημα. Οι εκλογές, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ένας ολισθηρός δρόμος. Φυσικά εμείς σε καμία περίπτωση δεν πάμε σε εκλογές. Θεωρούμε ότι θα εξασφαλίσουμε και την πλειοψηφία των 180 συναδέλφων, οι οποίοι θα στηρίξουν την ανάπτυξη, την ομαλότητα στη χώρα, επενδύοντας τη σταθερότητα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, σταθερότητα. Βάλτε και μια τελεία. Και θεωρώ, ναι, κυρία Κλήτου, να κλείσω με αυτό, γιατί με ρωτήσατε ένα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά και σηκώνει πολύ κουβέντα. Ναι, είναι και πολύ καυτή η πραγματικότητα. Σας λέω, λοιπόν, ότι όσοι επενδύουν σε κρίση, όσοι επενδύουν σε αστάθεια και όσοι επενδύουν, όσοι το κάνουν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα ονοματίσω, φαίνεται, είναι προφανές ποιοι το κάνουν, και όσοι περιμένουν εκλογές, απατώνται πλάνη νυχτράν, όχι γιατί δεν το θέλουμε εμείς, γιατί δεν πρέπει να διασαλεύσουμε σε καμία περίπτωση, να διακινδυνεύσουμε καλύτερα τα εκείνα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει. Αυτό νομίζω ότι απαντάει σε όλα τα ζητήματα. Κυρία Κατριβανού, ενώ αυτό συμβαίνει στην κυβέρνηση, βλέπουμε και καταγράψαμε νωρίτερα μία σειρά διαφοροποιήσεων στελεχών που αφήνουν έτσι ένα νεφέλωμα ισοστρέφειας και επαναφέρει τη γνωστή κουβέντα αιτίαση της κυβέρνησης κατά της αντιπολίτευσης για διγλωσία, τριγλωσία των τάσεων, των συνιστοσών κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Από τη μια καταγγέλλεται την κυβέρνηση ότι δεν διαπραγματεύεται. Από την άλλη βγαίνετε, ανοίγεστε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω έτσι. Συζητάτε με τα ξένα φαντς, με τους διεθνούς στοχογλύφους όπως λέγατε στο παρελθόν και τα στελέχη σας αντιδρούν. Βλέπετε ότι η Τρόικα έχει ένα σκληρό παιχνίδι. Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές. Πού πατάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Η αλήθεια είναι ότι δημοσκοπικά τα πανιά του φουσκώνουν. Επί της ουσίας όμως, εάν κερδίσει τις εκλογές, θα βρεθεί στον ίδιο παρονομαστή που είναι η κυβέρνηση σήμερα. Τι θα λοιπόν, γίνει? Να πω δύο-τρεις σκέψεις, γιατί μου θέσετε πάρα πολλά πράγματα και άκουσα και την κυρία Παπακώστα. Και φυσικά υπάρχει όλη η αγωνία όλου του κόσμου προς τα που πάμε και δεν πάμε καλά και αυτό το βιώνει ο κόσμος και η ανάπτυξη και όλα αυτά είναι αριθμοί. Αλλά το βίωμα του κόσμου πραγματικά είναι αγωνία και από το κακό στο χειρότερο. Θα πω ότι καταρχήν ένα είναι το διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή. Είναι το χρέος βιώσιμο ή όχι? Λοιπόν, τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, το κάψε. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Τι να διαπραγματευτεί? Θα σας κάνω μια ερώτηση σε αυτό, γιατί είναι σημαντική. Δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι. Ναι. Να ολοκληρώσω. Να απαντήσετε σε αυτό, είναι σημαντικό. Όταν λες σε αυτούς που θες να δανείζουν ή και εκεί που όπου θες να πας ότι δεν έχω βιώσιμο χρέος, υπάρχει ποτέ περίπτωση κανείς να έρθει και να σου πει πολύ ωραία, δεν έχεις βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο το χρέος σου, πάρε και λεφτά να σου τα δώσω από μένα? Το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πάρα πολύ. Αυτό και συγγνώμη για την Ευρωπαϊκή, αλλά είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Το λένε πάρα πολύ οικονομολόγοι, το λέει ο Κρούγκμαν. Το λένε, δηλαδή είναι κοινό τόπο ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και είναι κοινό βίωμα ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, έχουμε κάψει το χαρτί μας. Αφού είναι βιώσιμο το χρέος, τι να διαπραγματευτούμε? Και να σας πω που φαίνεται αυτό. Σε οποιοδήποτε βήμα. Τώρα είχαμε το θέμα του έμφυα, έτσι. Λοιπόν, έρχεται τέλος πάντων η ελάφρυνση, η δυνατότητα για τις 100 δόσεις, μετά έρχεται η email της Τρόικα, βγάλε τον έμφυα, βγαίνει ο έμφυα.
Δεύτερη παρότριση της Τρόικα, δεύτερη διαταγή της Τρόικα, 72 δόσεις με συγκεκριμένα. Κατρινόδο, γιατί το λέω συγγνώμη, αυτό. Αν ήταν θέμα της Τρόικα, ναι, θα το είχαν κάνει σωστά. Ναι. Εδώ είναι κυβερνητική βλακεία, ξεκάθαρα. Είναι και βλακεία, γιατί περίμενε να πάρεις ολοκληρωμένη τη διαταγή και μετά το υλοποιείς. Μην το κάνεις μισό. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν το έχει κάψει. Το χρέος είναι δύο. Ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ναι, ναι, ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αλλά αφού βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι σε άμεση διασύνδεση με την Τρόικα και υλοποιεί άμεσα πράγματα. Ό,τι μέλη παίρνει. Αν το έκανε άμεσα, θα το είχε κάνει σωστά. Λοιπόν, μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Δεν το έκανε στο λεπτό Α, το έκανε στο λεπτό Β. Έτσι, το έχει κάνει ιστορία ενός. Εκεί που θέλω να μείνω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διαπραγματευτικό χαρτί. Δηλαδή, τι γίνεται. Θεωρεί το χρέος βιώσιμο. Από εκεί και πέρα το έχει κάψει. Δεν έχει δυνατότητα να πάει παραπέρα. Χρειαζόμαστε εκλογές. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Χρειάζεται νέα λαϊκή εντολή. Αυτή η κυβέρνηση βγήκε με τη λογική ότι θα διαπραγματευτεί. Ότι θα προσπαθήσει να κάνει διάλα πράγματα από αυτά που κάνει. Αποτέλεσμα, τι γίνεται. Έχουμε την Τρόικα, στέλνει διαταγές. Η κυβέρνηση υλοποιεί, κάνει λάθη, διορθώνει. Ουσιαστικά εξευτελιζόμαστε. Και τι δείχνει αυτό, ότι όσο λέμε ναι, ότι όσο είμαστε yes master και είμαστε πυθύνια, τόσο μας εξευτελίζουν και οι άλλοι, γιατί δεν βάζουμε ένα stop. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωτερικές του, τέλος πάντων, αυτό που λέτε, διαφορές. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι ένα ζωντανός πολιτικό κόμμα, το οποίο έχουμε διάλογο και εσωτερική δημοκρατία και αποφασίζουμε πράγματα, έτσι. Ένα αυτό. Και το έχω δει εγώ προσωπικά σε κεντρικές επιτροπές, πώς προτείνονται ονόματα, πώς κόβονται ονόματα επειδή η κεντρική επιτροπή αποφασίζει να το αλλάξει. Και σωστό. Δεν το έχω δει αυτό σε κανένα άλλο κόμμα να συμβαίνει. Έτσι, αντίθετα, κόβονται άνθρωποι. Συμβαίνει και στην κυβέρνηση. Τι συμβαίνει σήμερα. Χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Όταν θα κυβερνάει δεύτερο, ο πρωθυπουργός, μία γραμμή θα πάει, ναι, να πει. Και δεύτερον, εσείς με ποια γραμμή. Και δεύτερον, η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία αυτή τη στιγμή. Ότι αυτό που χρειάζεται είναι άμεσα εκλογές. Ότι αυτό που χρειάζεται είναι κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ότι αυτό που χρειάζεται είναι ό,τι κάνουμε για το θέμα του Προέδρου να γίνει από τη στιγμή που ορίσουμε ημερομηνία εκλογών, ώστε να αποκτηθεί με τις νέες εκλογές πραγματικά σταθερότητα στον τόπο, γιατί θα υπάρχει νέα λαϊκή βούληση. Ο κόσμος πραγματικά είναι έτοιμος για αυτό το βήμα. Και από εκεί και πέρα και ο Πρόεδρος θα βγει με άλλους όρους. Εγώ θέλω να πω τώρα σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε στην αγαπητή κυρία Κατριβάν, την αγαπητή συνάδελφο στο Κοινοβούλιο, το εξής. Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό το σοβαρό ζήτημα? Το αίτημα για εκλογές προκύπτει ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι σήμερα, στο 2014, πίσω. Αν δείτε, γυρίσουμε τις σελίδες πίσω της πολιτικής ιστορίας, της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας Ελλάδος, θα δείτε ότι συχνά πυκνά από διάφορες αξιωματικές αντιπολιτεύσεις κάθε φορά, στην εκάστοτε κυβέρνηση προέκυπτε το αίτημα για προώρες εκλογές. Και ενίοτε αυτό λοιπόν, το αίτημα γινόταν αποδεκτό, όταν η κυβέρνηση ήταν σε δύσκολη καμπή, ναι, κύριε Παπακώστα. Τώρα όμως εμείς, επειδή βρισκόμαστε μετά την εμπειρία, την τραυματική, την πολυεπόδεινη, της οικονομικής κρίσης την οποία βιώσαμε, όχι με ευθύνη της χώρας. Δεν έφταιγε η Ελλάδα για το ότι υπήρξε η κρίση. Η Ελλάδα υπέστη τις συνέπειες της κρίσης λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών της και λόγω του ότι είχε παραλείψει να κάνει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχε το χρόνο από μόνη της. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή υπό την εξής έννοια, ότι τώρα ή θα κάνουμε το άλμα προς την ανάπτυξη επενδύοντας πλέον σε αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα πολύ δύσκολα κατακτήσει ή θα πισωγυρίσουμε. Το αίτημα για εκλογές από μόνο του δεν απαντάει στα ζητήματα. Ας πούμε ότι, να πάρουμε το υποθετικό σενάριο ότι γίνονται εκλογές και ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Το θέμα είναι με ποιο περιεχόμενο πολιτικής. Δηλαδή, τι θα αυτό γίνει. Αυτό που περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ στο δικό πολιτικό αφήγημα. Προσέξτε, προσέξτε. Εγώ έχω ζαλιστεί. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ακούει ζαλιστεί. Η κοινωνία και τις δύο. Ναι, κυρία Κλήτου. Δημοσκοπικό προβάδισμα. Ακούστε, το δημοσκοπικό προβάδισμα, εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Θεωρώ ότι αν μελετήσουμε καλύτερα τις μετρήσεις, τις φωτογραφίες, τις στιγμές που είναι δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι σιγά σιγά
ψαλιδίζεται η όποια διαφορά υπάρχει και βέβαια και με ευθύνη της κυβέρνησης, όπου θα πρέπει να προσέξει τις αστοχίες. Το Γενάρη μήνα θα τα ξαναπούμε, όπου εκτιμώ, εδώ θα είστε καλεσμένες. Εκτιμώ, κυρία Κλήτου, ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Όχι, κυρία Κατριβάνο. Ένα λεπτό. Πρέπει να κλείσω. Ότι νομίζω ότι ο κόσμος, εγώ δεν έχω ξανακούσει περισσότερο ότι δεν αντέχουμε άλλο. Και ο κόσμος το βιώνει, γιατί ο κόσμος αγωνιά. Γι' αυτό θέλουμε τις εκλογές, γι' αυτό απαντάμε με το πρόγραμμά μας, γι' αυτό απαντάμε με τις εξειδικεύσεις που έχουμε κάνει, λοιπόν, γι' αυτό εγώ και προτείνω, τον κόσμο. Πιάνω αυτό που είπε η κυρία Παπακώστα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ραντεβού, καμία φράση. Κυρία Παπακώστα, επιτρέψτε μου, ραντεβού το Γενάρη για να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί και τι όχι. Ραντεβού, κυρία Παπακώστα, ραντεβού. Τη μεγάλη κρίση ήδη ξεκίνησε από σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού, λοιπόν, στην αξιωματική αντιπολίτευση το Γενάρη. Καλά, λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε και πάλι το Βασίλη Χίτο, γιατί υπάρχει αντίδραση, Βασίλη, όπως με